Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Οπότε, όπως το είχατε πει την προηγούμενη φορά στην επικοινωνία που είχαμε, θα βρίσκεστε εδώ, το κάνατε λοιπόν και έργο και την Κυριακή πρώτα Θεός θα είστε κοντά μας. Πάμε λιγάκι να δούμε τι ακριβώς, έτσι σαν πρώτο στοιχείο, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει την Κυριακή το πρωί εδώ στο ξενοδοχείο Έρικα, στην παραλία της Αλεξανδρούπολης δηλαδή. Αφορμή της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι το ετήσιο συνέδριο του ΕΠΑΜ που θα γίνει στις 5 με 6 του Νοεμβρίου. Ναι. Στην Αθήνα. Mm-hmm. Και είναι στην πραγματικότητα μια συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να πάμε και πώς πρέπει να πορευτούμε γενικότερα, όχι μόνο σαν ΕΠΑΜ, αλλά ευρύτερα σαν χώρα. Mm-hmm. Μπροστά στις προκλήσεις και τις απειλές που δέχεται αυτή τη στιγμή, που δέχεται όχι μόνο η χώρα, ο λαός και το έθνος μας. Ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενο και βασικά δεν είναι μια ομιλία η οποία, εντάξει, είναι η γνωστή κομματική ομιλία που γίνεται σε αυτές τις ιστορίες, είναι να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Οπότε η θεματολογία λίγο πολύ, καταλαβαίνουμε η ατζέντα δηλαδή, θα είναι η επικαιρότητα, δηλαδή η οικονομία, η ακρίβεια, η ενέργεια, ναι, εθνικά συμφέροντα, ελληνοτουρκικά κτλ. Ναι, πώς πορευόμαστε ακριβώς σε μια τέτοια εποχή όπου πραγματικά είναι η πιο δύσκολη εποχή από όσες τουλάχιστον έχουμε ζήσει τα 12 τελευταία χρόνια, ειδικά όταν η χώρα μας τέθηκε υπό μνημονιακή κατοχή. Από τότε μέχρι σήμερα, ναι, τα ζητήματα και τα μέτωπα που έχουν ανοίξει είναι πάρα πολλά. Δηλαδή πάρα πολύ πολλά. Περισσότερα από αυτά της οικονομίας. Πάρα πολλά. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Καζάκη, και θα ήθελα έτσι λιγάκι το σχόλιο σας, σε σχόλιο όπου μας στέλνουν και έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό? Το λέω αυτό όταν διαβάζουμε ότι γίνεται ήδη παρέμβαση του ΑΣΑ προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τα επιτόκια. Ναι. Έτσι. Ο ίδιος ο ΑΣΑ το επισημαίνει αυτό και ναι, προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική. Ναι. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει ότι θα αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό τι συνεπάγεται πλέον, πέραν βεβαίως αυτών των μεγάλων προβλημάτων, ακρίβεια, ιστορίες, το ένα το άλλο κτλ. Τι γίνεται λοιπόν? Δεν ακούει τον ΩΣΑ, δεν ακούει τις προειδοποιήσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί δεν τις ακούει και τι συνεπάγεται αυτή η αύξηση των επιτοκίων? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίστοιχη παρέμβαση έχουμε και το ΔΝΤ προς τη ΦΕΔ, την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ναι, που ζητάει όχι σε άλλες αυξήσεις των επιτοκίων. Μία ακόμη εκδοχή παρέμβασης προς την Κεντρική Τράπεζα, ναι, ήταν και αυτό που συνέβη με τη Λίστρας, πέρα από τα υπόλοιπα από τα ζητήματα, η παρέτησή της δηλαδή μετά από κατάρρευση της Βρετανικής λίρας και των χρηματιστικών αγορών, ναι, να μην ξεχνάμε ότι το Λονδίνο, το City δηλαδή, ναι, ναι, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χρηματαγορά στον κόσμο και είναι μία από τις αγορές, η μεγαλύτερη αγορά, ναι, τα οποία παίζονται ή συναλλάσσονται CDS και CDO. Τι είναι τα CDS και τα CDO? Είναι παράγωγα που λειτουργούν ως εγγυήσεις δανεισμού για αυτούς που κατέχουν κρατικά ομόλογα. Επομένως λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με το δανεισμό των κρατών. Εκεί προκύπτει το θέμα. Από εκεί προκύπτει. Ακριβώς. Σε εμάς τι συνέπεια θα έχει στην καθημερινότητά μας? Όταν αυτή τη στιγμή το αμερικανικό κρατικό ομόλογο είναι στο 4,2, το δεκαετές 4,5. Είναι τρελό το επιτόκιο, όπως καταλαβαίνετε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα δανεισμού. Για δύο λόγους. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ομόλογο στην παγκόσμια αγορά. Έτσι. Δηλαδή, πώς τα καταφέρνουν αυτά τα πράγματα? Εγώ ήθελα. Πώς τα καταφέρνουν? Είναι ο παραλογισμός της σημερινής πραγματικότητας. Παραλογισμός ποιος? Από τη μια έχουμε πληθωρισμό, όπου σύμφωνα με την τραπεζική νομισματική λογική, που κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, με την πραγματικότητα δηλαδή του μεροκάματου, της παραγωγής κτλ. Τι λέει? Όταν έχουμε πληθωρισμό, τι κάνουμε? Αυξάνουμε τα επιτόκια, mm-hmm, γιατί στηρίζεται σε μια νομισματική ερμηνεία του πληθωρισμού που σημαίνει τι? Πληθωρισμός ίσον πολύ διαθέσιμο χρήμα. Αύξηση νομισματικής κυκλοφορίας, να το πω πιο οικονομολογικά. Λοιπόν, επομένως τι κάνω εγώ? Αυξάνω τα επιτόκια, τα κάνω πιο ακριβά, mm, κάνω πιο ακριβή την πρόσβαση στο χρήμα, mm, και έτσι δημιουργώ συνθήκες περιορισμού της νομισματικής κυκλοφορίας και επομένως περιορίζω τον πληθωρισμό. Αυτό βέβαια αποδείχτηκε στην πράξη ότι είναι και αδιέξοδο. Αδιέξοδο, γιατί βέβαια, αδιέξοδο. Ακόμη και την εποχή που δεν είχαμε τρομακτικό δανεισμό, δηλαδή τρομακτικά χρέη στις οικονομίες, δηλαδή στη δεκαετία του 90, που αφαρμόστηκε κατά κόρο αυτή η πολιτική, και ιδιαίτερα στις αρχές δεκαετίας του 2000, όταν μπήκαμε στο κοινό νόμισμα, θυμόσαστε, φτάσαμε μέχρι 5% τραπεζικό επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήταν φοβερά πράγματα. Αυτό, πρώτον, δεν εξαφάνισε τον πληθωρισμό. Είχαμε πληθωρισμό. Μάλιστα. Είχαμε και στοχευμένο πληθωρισμό περίπου στο 2% ή κάτω από 2%, και ταυτόχρονα αυτό που ένιωθε το κάθε νοικοκυριό, την ακρίβεια, γιατί ιδιωτικοποιούντουσαν συστηματικά οι υπηρεσίες του κράτους, τα οποία κόστιζαν σημαντικά στο βαλάντιο του νοικοκυριού. Το δεύτερο που έκανε αυτή η πολιτική είναι ότι διοχέτευσε τεράστια κεφάλαια στην κερδοσκοπία με τα χρέη. Και έτσι είχαμε εκτείναξη του χρέους. Γιατί εκτείναξη του χρέους? Διότι έκανε ακριβό το δανεισμό, δηλαδή υψηλά επιτόκια, άρα κερδοφόρο για αυτόν που δανείζει κράτη, νοικοκυριά και οικονομίες. Φοβερό. Έτσι, έλα όμως που σήμερα έχουμε το εξής, είναι το σύνδρομο Irving Fisher. Ο Irving Fisher ήταν ένας οικονομολόγος που το μελέτησε αυτό το πράγμα, το σύνδρομο συνδυασμού υψηλού πληθωρισμού και υψηλού χρέους, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και πολύ υψηλά χρέη, ξεπέρασαν τα 306 $3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δολάρια συνολικά τα χρέη. Αυτά, δηλαδή. Φοβερό. Ναι. Όταν το πλανήτης παράγει 85-87, ανάλογα με το πόσο το... 87-3 παράγει ο πλανήτης. Ναι. 306-3 είναι το χρέος. Λοιπόν, φαντάζεστε τι γίνεται. Τι είναι αυτό τώρα. Έτσι, λοιπόν, αφενός, και αφετέρου έχουμε και υψηλό πληθωρισμό. Έχουμε διψήφιο πληθωρισμό, ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες. Τι να πεις. Επομένως, αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Αυτή είναι μια εξίσωση η οποία δεν λύνεται με τις νομισματικές λογικές των κεντρικών τραπεζών που υπήρχε μέχρι τώρα. Οπότε, γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις. Αυτοί οι τύποι Σάξ, Μαξ κτλ. Ναι. Μέσω λοιπόν αυτής της λογικής και αυτής της τακτικής και αυτής της εφαρμογής μαζεύουν το χρήμα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό κιόλας... Μαζεύουν το χρήμα. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό και όταν... έπεσε η παγκόσμια οικονομία στο μεγάλο κράχ του 1929-1933, άλλαξε ριζικά η οικονομική πολιτική. Άλλαξε ριζικά. Δηλαδή, ενώ κάποια φωτεινά μυαλά, είπαμε από τον Irving Fisher, ας πούμε, από το 1910, που το επισημαίναν αυτό, ότι αφήστε τα νομισματικά, στραφείτε στην πραγματική οικονομία. Να δούμε πώς παράγει η οικονομία, τι εισόδημα έχει το νοικοκυριό, για να δούμε τις πραγματικές διταγμένες του οικονομικού προβλήματος. Και όχι την εικονική του πραγματικότητα που είναι η χρηματαγορά, το εμπόριο χρήματος δηλαδή. Λοιπόν, όταν έγινε το 1933, άλλαξε άρδιν και σε μεγάλο βαθμό η κρατική πολιτική. Δημήτρη Καζάκη, για να μην το κουράζουμε, σημαίνει ότι μπροστά μας έρχεται Γολγοθάς, τρελός. Είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση από ό,τι ήταν στο Μεσοπόλεμο στην Ευρώπη. Μάλιστα. Πολύ χειρότερη η κατάσταση. Μάλιστα. Γιατί τότε τα κράτη είχαν την ευχέρεια να αλλάξουν πολιτική. Ναι, γιατί τώρα, όσο παραμένουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Πολιτική κτλ., δεν έχουμε δυνατότητα αλλαγής πολιτικής. Έτσι. Είναι σωστή επισήμανση. Γι' αυτό κιόλας να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να κατανοήσει ο κόσμος τι εννοώ. Η Ουγγαρία που διαφοροποιήθηκε και μάλιστα στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ουγγαρία μπορεί να χαράσει δική της πολιτική, τουλάχιστον στα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και τις τιμές. Κοιτάξτε πώς πάει. Είναι από αυτή την άποψη είναι η καλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη. Και το δεύτερο, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου που δεν είναι σε οικονομικές ολοκληρώσεις, που μέχρι σχετικά πρόσφατα είχαμε τα προβλήματα υψηλού πληθωρισμού και όλα αυτά τα πράγματα, σήμερα ο πληθωρισμός τη θα σέβεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι γίνεται στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Γιατί έχουν τους βαθμούς ελευθερίας αλλαγής στην οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Κάτι που δεν το έχουμε εμείς. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Δηλαδή πώς το κατάφερε η Ουγγαρία αυτό το πράγμα? Πάτησε πόδι. Γιατί πολύ απλά είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, και προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρισκάρει μια έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ουγγαρίας, το αποδέχτηκε. Μάλιστα. Το αποδέχτηκε. Είπε εντάξει, κάνε τα δικά σου. Δηλαδή τι κάνει η Ουγγαρία? Δεν κάνει τίποτα επαναστατικό. Τηρεί τη σύμβασή της με τη Ρωσία πληρώνοντας σε ρούβλια και επομένως δεν έχει πρόβλημα ενεργειακό από αυτήν την άποψη. Ναι. Και ταυτόχρονα εφαρμόζει πολιτική διαχείριση κόστος, όπως λένε οι οικονομολόγοι, δηλαδή συμπιέζοντας τα κόστη στην οικονομία. Ναι, αυτά είναι. Και τα κόστη είναι κατά κύριο λόγο τα καρτέλ που υπάρχουν στην οικονομία και που ελέγχουν την άνω των τιμών. Ναι. Και έτσι έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό και τα χαμηλότερα τιμολόγια ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη. Φοβερό. Και χάρη σε αυτό προσελκύει βιομηχανικά κεφάλαια. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της βαριάς βιομηχανίας της Γερμανίας αυτή τη στιγμή κλείνει τα εργοστάσια της στη Γερμανία και πηγαίνει στην Ουγγαρία. Και πηγαίνει στην Ουγγαρία. Ναι, ξέρω συγκεκριμένα γιατί παρακολουθώ το θέμα, ναι. Το μεγάλο όμιλο που βέβαια είναι γνωστός, ο ThyssenKrupp, που είναι και πολεμικός όμιλο, δηλαδή είναι και πολεμική βιομηχανία. Κλείνει το ένα το εργοστάσιο μετά το άλλο στη Γερμανία και πηγαίνει η Ουγγαρία. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Οπότε έρχεται ένας χειμώνας, του οποίου μάλλον το χαρακτηριστικό, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ότι η οικονομική κατάσταση θα είναι χειρότερη του Μεσοπολέμου. Μα νομίζω το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, λέγοντας ότι θα είναι ο χειρότερος χειμώνας του 1942. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, αλλά αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Ναι. Γιατί ακούω τις δηλώσεις των κυβερνώντων και γενικά της πολιτικής ελίτ και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας το παρουσιάζουν λίγο πολύ φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι απόρρια, είναι απότοκο των επιλογών που έχουν γίνει. Μάλιστα. Το να μου λες ότι πρέπει εγώ να το δεχτώ, δηλαδή σαν νοικοκυριό, σαν μικρομεσαίος επιχειρηματίας, σαν οικονομία, σαν χώρα, να το δεχτώ και πρέπει να το πληρώσω γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι παραλογισμός. Η Ελλάδα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί έχουμε και 28 Οκτωβρίου αύριο. Ναι. Έτσι. Τον Αύγουστο του 1939, όταν ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, συγγνώμη, 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε, αλλά οι πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις ξεκινάνε τον Αύγουστο, όπου και πέφτει το ευρωπαϊκό εμπόριο. Ξαφνικά η Ελλάδα βρίσκεται χωρίς δυνατότητα να διαθέσει τα προϊόντα της. Καταλαβαίνετε τι πανικό δημιούργησε στην οικονομία. Παρόλα αυτά, ο κεντρικός τραπεζίτης, επειδή είχε την ευκαιρία να εγγυηθεί το ότι δεν πρόκειται να λείψει τίποτα από άποψη ρευστότητα στην οικονομία, ναι, ούτε ναι. Πανικός δημιουργήθηκε, ούτε οι πληθωριστικές πιέσεις είχαμε. Και αυτό οφείλονταν βεβαίως στο ότι μπορούσε να κόψει και χρήμα, έτσι. Έτσι ακριβώς, το ότι ελέγχαμε εμείς την κεντρική τράπεζα. Δηλαδή οι κρατικές αρχές που δεν ήταν και τίποτα δημοκρατικό καθεστώς, έτσι, μεταξάς ήταν. Δικτατορία. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, ναι. Όμως, η πολιτική του Βαμβέτσου, δηλαδή του κεντρικού τραπεζίτη, ήταν τέτοια που απέτρεψε ακόμη και το περίφημο bank run, δηλαδή το να τρέξει ο κόσμος στις τράπεζες και ποιος κόσμος, πάρει, ο επιχειρηματίας, ναι, αυτοί ναι, που ναι, είχαν ναι. καταθέσεις, να πάρουν τις καταθέσεις τους. Ναι, ναι. Που αυτό θα σήμαινε καταβαράθρωση της ελληνικής οικονομίας, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, μάλιστα. Το απέτρεψε, λέγοντας απλά ότι κοιτάξτε κύριοι, όποιος θέλει να πάρει τις καταθέσεις τους, βεβαίως, ελάτε να τις πάρετε, υπάρχουν διαθέσιμο χρήμα. Και δεν έγινε background. Πάντως νομίζω ότι την Κυριακή όλη αυτή η διάσταση των πραγμάτων, δηλαδή με το ενεργειακό, με την ακρίβεια, η οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και με αυτό το θέμα, μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί ο καθένας το ζει πλέον μέσα στο σπίτι του, έτσι στην επιχείρησή του, στο σπίτι του, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι και σε μια περίοδο που συνδέονται πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 165.000 πληστηριασμούς εν εξέλιξη. Και παρά το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση ότι τα fund και τα services τα οποία έχουν πάρει, έχουν οικειοποιηθεί ή έχουν αγοράσει από τις τράπεζες, τα δάνεια των δανειοληπτών, δεν έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν είτε σε εκτέλεση πληστηριασμού είτε σε πληστηριασμό αυτών καθ' αυτών, παρόλα αυτά συνεχίζονται ακάθεκτοι αυτοί οι πληστηριασμοί. Και μιλάμε για πολλές κατοικίες. Δεν μιλάμε τώρα για τις μεγάλες περιουσίες των εχόντων και κατεχόντων, μιλάμε για νοικοκυριά μικρά και μεσαία. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες βάλτε τον πληθωρισμό, βάλτε τη συρρίκνωση του εισοδήματος λόγω συρρίκνωσης οικονομικής δραστηριότητας που είχαμε τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Λοιπόν, σε όλο αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα και τις απειλές στο διεθνές περιβάλλον, ναι, δεν είναι ευνοϊκό. Τι να κάνουμε, τι δηλαδή. Ευνοϊκό, είναι τώρα, τι να λέμε. Ο πόλεμος είναι πρώτον πυλών. Τι να πούμε τώρα. Ο πόλεμος είναι πρώτον πυλών. Ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήθελα μόνο ένα σχόλιο να κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, για αυτή την υπόθεση Πάτση. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τελικά, δηλαδή? Ο κύριος Πάτσης έκανε κάτι απολύτως νόμιμο. Σύμφωνα με τον νόμο του κυρίου Τσίπρα. Έτσι. Και με τους νόμους που έβγαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το 19. Ναι. Μάλιστα. Τι έγινε? Έγινε. Το δικηγορικό του γραφείο ήταν εισπρακτική εταιρεία. Μάλιστα. Δεν γίνεται κάτι παράνομο. Άρα το γνωρίζανε. Βεβαίως το γνωρίζανε. Έτσι, και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω, είναι πολύ εύκολο να βρείτε πάρα πολλά δικηγορικά γραφεία, ναι, τα οποία σχετίζονται, δεν ανήκουν, αλλά σχετίζονται με βουλευτές και πρώην υπουργούς. Γίνεται αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, έχει καταγγελθεί και από μένα προσωπικά. Όταν ξεκίνησε η ιστορία να δοθούν τα δάνεια σε fund και services, δηλαδή σε εταιρείες χαρτοφυλακίου. Μπράβο. Τότε είχαμε πει το εξής απλό πράγμα. Λέμε, εφόσον δεν θέλετε να πάτε σε μια οριστική ρύθμιση υπέρ των οφειλετών των δανείων, πολύ ωραία. Τότε ήταν η κυβέρνηση Τσίπρας. 3ο μνημόνιο, για να θυμόμαστε. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε το πολύ απλό? Όταν έρχεται ένα φαν και λέει ότι θέλω να αγοράσω στο 3% τα ονομαστικά δάνεια, γιατί δεν κάνετε πρώτα, πριν το πουλήσει τράπεζα, να πάει στο δανειολήπτη? Σωστό. Και να λέει, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, εγώ έχω μια προσφορά να του πουλήσω το δάνειό σου 3% στα ονομαστικά. Μπορείς να το πάρεις, θέλεις? Έχεις δυνατότητα. Και αν αρνηθεί, να προχωρήσει. Αντί γι' αυτό, τότε η απάντηση του κυρίου Τσακαλώτου ήταν ότι αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες. Πολύ ωραία. Προχώρησε παρακάτω αυτή η ιστορία. Μετά θεσμοθετήθηκε ότι τα services και τα funds, τα οποία βεβαίως είναι ένα σκάνδαλο από μόνα τους. Από μόνο τους είναι μεγάλο σκάνδαλο. Δηλαδή, αν αυτό συνέβαινε στις ΗΠΑ, που είναι η μητρόπολη του καπιταλισμού, θα τους είχαν εχώσει φυλακή όλους. Θα είχαν μπει μέσα, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Γιατί να θυμίσουμε ότι πουθενά στον κόσμο, με εξαίρεση τις χώρες όπου επιβλήθηκαν μνημόνια, σε εμάς και στην Κύπρο, τα funds δεν έχουν δικαίωμα άσκησης τραπεζικών λειτουργιών. Δηλαδή, ακόμη και όταν το fund έπαιρνε τα δάνεια από τις αμερικανικές τράπεζες και έφτιαχνε τα subprimes, όπου λέγανε τότε, τα δάνεια subprimes, τα ενυπόθηκα δάνεια, ήτανε μόνο για να φτιάξει ένα πιστωτικό προϊόν που λέγεται παράγω CDS, CDO, και να πουλήσει το CDS και CDO. Δεν έχει καμιά δουλειά με την εξυπηρέτηση του δανείου, η οποία συνέχιζε να είναι τραπεζική εργασία και αφορούσε την τράπεζα. Μάλιστα. Μόνο εδώ τις δώσανε το δικαίωμα. Μόνο εδώ, παρά και ενάντια. Λοιπόν, και ενώ φτιάχτηκε αυτό, της δόθηκε δυνατότητα μετά να φτιάξει συμμορίες, να φτιαχτούν συμμορίες, γιατί πραγματικά σας λέω είναι συμμορίες που ανήκουν συγκεκριμένοι δικαστικοί επιμελητές, συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία και συμβολιογραφικά γραφεία, τα οποία κυριολεκτικά αλωνίζουν με την ιστορία αυτή της περιουσίας των Ελλήνων ιδιωτών. Και αντί να έρθει νόμος και να απαλλάξει τους Έλληνες δανειολήπτες από αυτές τις συμμορίες, τι κάνουμε τώρα? Επικοινωνιακή πολιτική. Μας στέλνει ο Πάτσης. Λες και δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, για τον ξάδερφο του κυρίου Τσακαλώτου, που βρίσκεται και τι κάνει. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται μόνο το προσωπικό. Εκεί που μας πιάσανε, εντάξει ρε παιδιά, αποστασιοποιούμαστε από αυτό που πιάσανε και συνεχίζουμε τη δουλειά. Πάντως, έτσι για να το κλείσουμε, λέει ένας φίλος, αν η τράπεζα έλεγε δώσε μου το 5% του δανείου, τότε όλοι θα τα έκαναν κόκκινα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Καταρχάς, εδώ μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια αφενός, και αφετέρου Κοιτάξτε να δείτε, ο συνολικός δανεισμός της χώρας, ο ιδιωτικός λεγόμενος δανεισμός, είχε, από τη στιγμή που άλλαξαν οι όροι, οι συνθήκες με τις οποίες πληρώνει ένα οικοκυριό ή μια επιχείρηση το δάνειό του, έτσι αλλιώς έπρεπε να τεθεί σε διαδικασία ρύθμισης. Αυτή ήταν η λογική της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Μάλιστα. Θυμηθείτε, δώσαμε 60 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Γιατί? Για να διευκολυνθεί η ρύθμιση υπέρ των δανειοληπτών. Έγινε κάποια ρύθμιση υπέρ των δανειοληπτών? Ούτε κατά διάνοια δεν έγινε τίποτα. Φάγανε τα 60 δισεκατομμύρια οι τράπεζες, τα οποία κατά τα 55 δις σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ το 2018 τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό σε ξένα ομόλογα, παρακαλώ. Λοιπόν, και συζητάμε τώρα για το τι θα γίνει με τους δανειολήπτες ή όχι. Κανονικά έπρεπε να είχαμε προχωρήσει σε διαγραφή χρεών. Όχι όμως σε όλους, σε εκείνους που δεν δημιούργησαν τα χρέη ή οφειλές με δόλο. Για να απελευθερώσουμε την οικονομία. Να μπορεί δηλαδή ο επιχειρηματίας ή το νοικοκυριό να μπορεί να ξοδεύει χωρίς να έχει φορτωθεί τεράστια χρέη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι εδώ που φτάσαμε, μου αρέσει η είδηση που μας στέλνει η καλή φίλη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπός αρμόδιας αγγελικής αρχής, λέει, είναι να διερευνήσει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης εκ μέρους πάτσι αξιόπινων πράξεων, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ναι, καταλάβατε. Εάν. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν το έχει δεδομένο. Εάν. Αυτό είναι κατανοητό το εάν. Δεν ψάχνει το γεγονός ότι έχει εισπρακτική εταιρεία ο συγκεκριμένος. Όχι. Έτσι. Ενώ το γεγονός ότι ένα δικηγορικό γραφείο έχει μετατραπεί σε εισπρακτική εταιρεία αντιβαίνει στον κώδικα των δικηγόρων, παρά το γεγονός ότι συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε ούτε τους δικηγορικούς συλλόγους να ουρλιάζουν, και βεβαίως έχουμε και τους νόμους του Τρίτου Μνημονίου, τόσο επί Τσίπρα όσο και αργότερα με τον κύριο Μητσοτάκη, που του δίνει το δικαίωμα. Οπότε ο εισαγγελέας τι να κάνει? Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ψάξει να δει εάν υπάρχει μαύρο χρήμα, ξέπλυμα, και πέστε μου πώς θα το βρει ακριβώς. Όταν έχουμε ανοιχτά οικονομικά σύνορα, πέστε μου πώς θα το βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, τι λέμε. Έτσι, εγώ νομίζω ότι δυνατόν. Ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ ωραίος, και όσοι του κάνανε κριτική ιστορία στο ΝΑΤΑΛ θα δεχτούν και μηνύσεις. Θα βγει και φυσικά από πάνω. Και οποιοδήποτε το αφήσει υπονοούμενο εναντίον του, ακριβώς, θα πάει με τον νόμο και θα τρέχουν οι άλλοι για αποζημιώσεις και τα ρέστα. Ναι. Ενώ εδώ το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή έχουμε παράνομους νόμους, με την έννοια της συνταγματικής ισχύως και του γενικά την αίσθηση του δικαίου, δηλαδή που υπάρχει τώρα υπέρ των δανειολήπτων. Ο δανειολήπτης είναι στη χειρότερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ. Αντί να διευκολυνθεί ο άνθρωπος, δηλαδή πήγες, έκανες ένα δάνειο σε εποχές ανύποπτες, η τράπεζα εκτίμησε ότι έχεις δυνατότητα να αποπληρώσεις το δανειό σου, να το εξυπηρετήσεις το δανειό σου. Μετά αλλάζουν οι συνθήκες, γιατί έτσι θέλουν οι δανειστές και οι κυβερνήσεις, και πρέπει να φταίς εσύ. Πάντως, σε αυτές τις συνθήκες, ακόμη και στην Αμερική, αν θέλετε, τραπεζική Αμερική. Θα έχει τελειώσει το θέμα, αγαπητέ μου. Μα αυτό λέω, ότι ακόμη και στην τραπεζική, αυτό που μαθαίναμε πάντα στις σχολές, ναι, έτσι, σε αλλαγή των συνθήκων, πάντα το κόστος το φορτώνει το δυνατός της υπόθεσης, όχι ο αδύναμος. Δηλαδή η τράπεζα που πήρε το ρίσκο να σε δανείσει, το ρίσκο δεν το παίρνει ο άλλος που σου λέει αυτά είναι τα δεδομένα μου, ρε φίλε. Μάλιστα. Αν αλλάξω τα δεδομένα χωρίς δόλο, πάντα λέω έτσι ότι δεν υπήρχε δόλος από τη μεριά του δανειολήπτη. Αν υπήρχε δόλος, και εδώ να διευκρινίσουμε και το άλλο, το οποίο ακούγεται ακόμη και σήμερα, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές ήταν οι καλύτεροι τους όταν βγήκε αυτός ο νόμος με τα φαντ και τα services. Είναι πολύ απλό, ξέρετε τι κάνανε. Και μπορώ να σας αναφέρω και ονόματα. Λοιπόν, δείτε ισολογισμούς μεγάλων ομίλων, εταιρικών ομίλων, που κατέχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης, τελείως τυχαία, πώς εμφανίστηκαν να εμφανίζονται με 1,5 δισεκατομμύριο δάνεια. Και ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν μηδενικές υποχρεώσεις. Ξέρετε πώς? Πολύ απλά. Φτιάξανε δικά τους funds, πήραν έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αγόρασαν τα δικά τους δάνεια. Έτσι. Πήγανε στην τράπεζα μετά, πήρανε στο 3 με 5% το δάνειό τους και το σβήσανε. Το σβήσανε. Το σβήσανε. Φανταστείτε εμείς οι δύο. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ δημιουργώ ένα φαν, αγοράζω το δάνειό μου στο 1/15 της τιμής και την ίδια στιγμή το αποπληρώνω κιόλας. Εάν θέλετε μπορούμε να φτιάξουμε φαντ αυτή τη στιγμή με 100 ευρώ κεφάλαιο στο Δουβλίνο. Να το κάνουμε, αγαπητέ μου. Έτσι, με τη διαφορά όμως δεν έχουμε τα κονέ, εγώ τουλάχιστον, και φαντάζομαι κι εσείς με τον κύριο Στουρνάρα για να μπορούμε να αγοράζουμε δάνεια. Τα κονέ. Φαντς αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια αξίας δάνεια με μετοχικό κεφάλαιο 100 ευρώ. Άρα δηλαδή τον άνθρωπο αυτόν δεν τον διέγραψαν γιατί έκανε κάτι αξιόπινο, αλλά γιατί τον έπιασαν. Γιατί τον πιάσανε ακριβώς. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Φοβερό. Ναι. Δημήτρη Καζάκη, ραντεβού την Κυριακή στο ξενοδοχείο Έρικα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς. Είσαι γερός και δυνατός. Καλή συνέχεια. Και σας περιμένουμε κιόλας για να κουβεντιάσουμε και εκ του συστάδεν. Βλέπω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολλοί κόσμος. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.